He is goal directed to go deal with a person in the toilet. Now, just at that moment when he fired the shots, you want the court to say, just when you kill that person, we understand you were not in control of yourself. The court will not be able to make that fine. That's over and above, my lady. Ο εισαγγελέας Τζέρι Νέλ, γνωστός και με το ψευδώνυμο Pitbull, εξαιτίας του σκληρού τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζει τους κατηγορούμενους, παρουσιάστηκε αμήλικτος κατά του Όσκαρ Πιστόριους, ο οποίος στις 14 Φεβρουαρίου 2013 πυροβόλησε και σκότωσε μέσα στο σπίτι του τη σύντροφό του Ρίβα Στίνκαμπ. Στην τελική του αγόρευση, ο εισαγγελέας Νέλ χαρακτήρισε τον Πιστόριους ως δόλιο μάρτυρα που λέει πολλά ψέματα στην προσπάθειά του να γλιτώσει και για μια ακόμα φορά τον κατηγόρησε για φόνο εκπροθέσεως. We will argue that the accused version of the event should be rejected. Perhaps it did not come out strong enough in the heads, but we'll get to that later. If the accused version about what happened that night is rejected, it happened that night, there was no perceived intruder. Το άλλοτε ίνδαλμα της Νότιας Αφρικής, ο δρομέας με τη σιδερένια θέληση, βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο. Αύριο το λόγο θα πάρουν οι συνήγοροί του, που θα προσπαθήσουν να πείσουν ότι ο Νοτιοαφρικανός Παραολυμπιονίκης πυροβόλησε και σκότωσε κατά λάθος το 29χρονο μοντέλο, θεωρώντας πως πίσω από την κλειστή πόρτα του μπάνιου βρισκόταν κάποιος διαρρήκτης. That is the main argument. One cannot get by past that, because his explanation of the scene, if the scene is as it is, there's no perceived intruder. Την τελική απόφαση θα πάρει ο δικαστής Θοκοζίλε Μασίπα, που κρατά την τύχη του Πιστόριου στα χέρια της, καθώς δεν υπάρχουν ένορκοι. Εφόσον τελικά ο Παραολυμπιονίκης κριθεί ένοχος για δολοφονία από πρόθεση, κινδυνεύει με φυλάκιση 25 ετών.